Η νίκη του συνασπισμού του Πέτρο Ποροσέγκο στις βουλευτικές εκλογές της Ουκρανίας εδραίωσε τη φιλοδυτική κατεύθυνση της χώρας. Από τα 7 κόμματα της Νέας Βουλής, τα 6 στηρίζουν ανοιχτά την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, γεγονός που διευκολύνει τη συγκρότηση κυβέρνησης. Τα αποτελέσματα των εκλογών αποτελούν μια σταθερή νίκη όλων των δημοκρατικών φιλοευρωπαϊκών φιλοουκρανικών δυνάμεων. Και αυτό μας δίνει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης για να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της χώρας, ενώ εξήγηλε την άμεση έναρξη των συζητήσεων για τη συγκρότηση του κυβερνητικού συνασπισμού. Έχουμε μπροστά μας αυτές τις 10 ημέρες, κατά τις οποίες ελπίζω ότι θα δημιουργήσουμε την καλύτερη κυβέρνηση για την Ουκρανία. Γιατί καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα έρθει αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα σήμερα. Το Λαϊκό Μέτωπο του Αρσένη Γιατσένιουκ παίρνει τη δεύτερη θέση. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός εκφράστηκε επίσης υπέρ της τάχης υλοποίησης νομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη ριζική αλλαγή της Ουκρανίας και την είσοδό της σε μια εποχή σταθερότητας. Μόλις συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και μαζί το συντομότερο δυνατό θα συγκροτήσουμε το συνασπισμό. Ελπίζω η νέα κυβέρνηση να συσταθεί αποκλειστικά από επαγγελματίες που θα μπορούν να εφαρμόσουν ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Ο Πέτρο Ποροσέγκο δήλωσε πως ο σχηματισμός κυβέρνησης αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.